Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί, αναφέρθηκε ο πρόεδρος ιδιοκτητών ταξί στη Μαγνησία, κ. Σιώβας, ο οποίος χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο γάγκρενα για τον κλάδο. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Όπως ξέρετε, ο ΦΠΑ είναι και σε εμάς 24%. 24% είναι και στα συνεργεία που εμείς καθημερινά σχεδόν βρίσκονται τα αυτοκίνητά μας στα συνεργεία, γιατί μιλάμε για φθορά. Είναι ένα αυτοκίνητο που κινείται 24 ώρες 24ωρο. Το ίδιο και τα λάστιχα, το ίδιο και τα λάδια. Και όλα αυτά είναι γάγκρινα για μας, για τον κλάδο και ίσως και για τα συνεργεία ακόμη. Mm-hmm. Γιατί ζητάμε κάποιες πιστώσεις για να τα επεξέλθουμε. Χάρη στις γνωριμίες, επειδή πιο πολλοί είμαστε χρόνια επαγγελματίες, τους έχουμε αφήσει κάποια χρήματα τα χρόνια τα καλά και τώρα και αυτοί αναγκάζονται να μας πιστώσουν για να τα επεξέλθουμε κι εμείς. Ένα άλλο πρόβλημα στο φορολογικό, ότι όποιος επαγγελματίας ελεύθερος συνάδελφος ταξί ξεπεράσει τα 5 χρόνια, αρχίζει με 650 ευρώ στην εφορία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το εισόδημα, εμείς έχουμε αφορολόγητο από το 0, έτσι, και ξεκινάμε από το 1 ευρώ με προκαταβολή 100%. Ο κλάδος σας ανήκει στην κατηγορία των Ελλήνων που χρωστάει στην εφορία? Ο κλάδος μας, ναι, ανήκει και δυστυχώς σχεδόν όλοι θα χρωστάμε πλέον. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, πιστεύω όλοι να το γνωρίζετε ότι τα χρόνια αυξηθήκανε, θέλει τουλάχιστον 40 χρόνια δουλειάς, έτσι. Και εδώ μπαίνει και το εξής ερώτημα, ότι επειδή η δουλειά μας είναι επικίνδυνη, έχεις να κάνεις με τα αντανακλαστικά, έχεις να κάνεις με πολλά, με δρόμους, με φώτα και όλα αυτά. Ένας νέος που θα ανέβει 30 ετών πάνω, γιατί δυστυχώς οι νέοι σήμερα γύρω εκεί πιάνουν δουλειά, αν την πιάσουν, και 40 πάμε 70 ετών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν στα 70 χρόνια να εμπιστευτεί κάποιος ένα οδηγό, να του μεταφέρει με την οικογένειά του ή για μπάνιο ή για Αθήνα, δεν το συζητάμε καν. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν δίνονται άδειες, γιατί με τον νόμο Βορύδη, τον τελευταίο νόμο δηλαδή, υπηρετούμε κατά 50 περίπου άδειες στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία. Οπότε είμαστε ήδη αρκετός αριθμός αδειών.